Μόνο ευνηδιαστική δεν ήταν η ανακοίνωση της νέας αποστολής του Μπαρμπαρό στην Κύπρο. Σαν έτοιμοι από καιρό, οι Τούρκοι κάνουν τις απειλές τους πράξη προβαίνοντας σε μια κίνηση πολιτικού κυρίως χαρακτήρα. Με την υπαριθμό 410 καθέτος 17 ναύτεξη, η Άγκυρα δεσμεύει τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στον κόλπο της Αμοχώστου και την Καρπασία από αύριο μέχρι τις 30 Ιουνίου για σεισμικές έρευνες. Το Μπαρμπαρός θα συνοδεύεται από το υποστηρικτικό Μπράβο σκάφος υπό σημαία Γιβραλτάρ. Το σεισμογραφικό προσέδεσε την περασμένη Δευτέρα στο λιμάνι της Τασουτσού πολύ κοντά στη Μερσίνα και ακριβώς απέναντι από τις κατεχόμενες ακτές της Καρπασίας. Η νέα έλευση του Μπαρμπαρός προσθέτει αρκετές ακόμα σταγόνες στο ποτήρι της τουρκικής προκλητικότητας, η οποία εκτυλίσσεται τις τελευταίες εβδομάδες σε πολλά επίπεδα. Η Άγκυρα ανακοίνωσε τη διεξαγωγή νέων στρατιωτικών ασκήσεων στη θαλάσσια περιοχή της Κερίνιας, ενώ συνεχίζονται και οι παραβιάσεις του κατεχόμενου FIR Λευκωσίας στη βάση των τεσσάρων όταν που λήγουν στις 26 Απριλίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαμηνύει πάντως ότι το προεδρικό δεν θα παίξει το παιχνίδι της Άγκυρας. Μιλώντας στον Αλφα, απέδωσε το νέο κύκλο τουρκικών προκλήσεων σε επικοινωνιακές σκοπιμότητες εν ώψη των νέων γεωτρήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις ενέργειες μας σε σχέση με την υλοποίηση των ενεργειακών μας σχεδιασμών, γίνονται στη βάση του διεθνούς δικαίου, της σχετικής σύμβασης του δικαίου της θάλασσας, σε συνεργασία με τα γειτονικά κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα ακολουθήσουμε την Τουρκία στην προσπάθειά της να θέσει επικοινωνιακά γκρίζες ζώνες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Άκυρη και παράνομη χαρακτηρίζει την ίδια ώρα την τουρκική ναυτέξη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που η Τουρκία υλοποιήσει τις σεισμικές έρευνες, η κυβέρνηση επιφυλάσσεται να ενεργήσει με τον τρόπο που κρίνει πρέποντα, στη βάση πάντα του διεθνούς δικαίου. Η ειδοποίηση είχε εκδοθεί από αναρμόδια αρχή και συνεπώς δεν είναι έγκυρη. Οι προαναγγελθείς σεισμικές έρευνες, εάν υλοποιηθούν, θα αποτελέσουν παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στις θαλάσσιες ζώνες της, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλφα, το Προεδρικό έχει ήδη προβεί σε διαβήματα καταγγέλλοντας τις τουρκικές παραβιάσεις σε θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα Ηνωμένα Έθνη. Ανάλογα διαβήματα θα γίνουν και προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκάθαρο μήνυμα προς την πλευρά των κατεχομένων έστειλε και ο Αβέροφ Νεοφύτου. Οι προγραμματισμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνεχίσουν για την ενέργεια. Και το θέμα της ενέργειας δεν αφορά μόνο την Κύπρο. Αφορά το σύνολο της Ευρώπης. Τα περί αλλαγής στρατηγικής στο Κυπριακό επαναφέρουν κόμματα του ενδιάμεσου με το δίκο να καλεί εμέσως πλην σαφώς τον Πρόεδρο να εγκαταλείψει το τραπέζι του διαλόγου. Τι έχει αλλάξει από τον Οκτώβριο του 2014 όταν ο Νίκος Αναστασιάδης αποφάσιζε να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις λόγω των τότε τουρκικών προκλήσεων στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας? Ερώτημα το οποίο κόμματα του ενδιάμεσου αναμένεται να θέσουν στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου την προσεχή Δευτέρα.